τις δραματικές στιγμές που οδήγησαν στο θάνατο τον 52χρονο Νορβηγό και λίγο έλειψε να κόψουν το νήμα της ζωής της 31χρονης ερθιμιώτισσα συντρόφου του, επιχειρούν να ανασυνθέσουν οι τουρκικές αρχές στην Κωνσταντινούπολη. Το βίντεο ντοκουμέντο με την τελευταία βόλτα του ζευγαριού βοήθησε τις αρχές να ρίξουν φως στις συνθήκες της τραγωδίας. Οι γονείς της νεαρής κοπέλας που βρίσκονται στο πλευρό της στο νοσοκομείο ζουν ώρες αγωνίας περιμένοντας να βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας της. Μόνη ανακούφιση για τους ίδιους και τους συγγενείς της 31χρονης το γεγονός ότι πλέον δεν είναι διασωληνωμένη. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι και είμαστε όλοι σε σοκ γιατί είναι μια νέα κοπέλα και ένα καλό κορίτσι. Απλώς το θέμα είναι ότι δεν έχουμε πληροφορίες. Το μοναδικό σήμερα ότι δεν έχει μηχανική υποστήριξη πια. Στο βίντεο ντοκουμέντο που έχουν στα χέρια τους οι τουρκικές αρχές φαίνεται το άτυχο ζευγάρι την ώρα που επιστρέφει στο διαμέρισμα που είχε ενοικιάσει στην περιοχή του Πέρα στο Γαλατά. Κανένα άτομο δεν φαίνεται να μπαίνει στο διαμέρισμα είτε να προσεγγίζει την είσοδο στις ώρες που μεσολάβησαν μέχρι να αποκαλυφθεί η τραγωδία. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν βρέθηκε κανένα ίχνος παραβίασης, ενώ δεν υπάρχουν και σημάδια επίθεσης, το πτώμα του 52χρονου Νορβηγού είτε της 31χρονης ερθιμιώτισσας οδήγησε τις τουρκικές αρχές να αποκλείσουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού που άνοιξε την πόρτα με αντικλείδι όταν ενημερώθηκε ότι κανείς δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί τους, βρήκε το άτυχο ζευγάρι ξαπλωμένο στο κρεβάτι. Οι αρχές της Κωνσταντινούπολης εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή αερίου είτε να προκλήθηκαν αναθυμιάσεις από το τζάκι μέσα στο διαμέρισμα. Για τον 52χρονο Νορβηγό ήταν πολύ αργά καθώς είχε ήδη χάσει τη ζωή του. Η 31χρονη κοπέλα από το Ρέθυμνο σώθηκε χάρη στην άμεση μεταφορά της στο νοσοκομείο, χωρίς όμως κανείς να γνωρίζει αν η κατάσταση στην οποία βρίσκεται θα έχει επιπτώσεις στη ζωή και την υγεία της, όπως εξηγεί με αγωνία ο θείος της. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι γιατί πήγαν για διακοπές για 5 μέρες στην Κωνσταντινούπολη για να απολαύσουν έτσι ένα πενθήμερο και μάλλον από ό,τι έχουμε οι τελευταίες πληροφορίες είναι από αφημιάζει από το τζάκι ή από τη σόμπα. Ήταν πρόβλημα της κατοικίας που διαμένανε και... Όπως ο ίδιος αναφέρει, φαίνεται ότι οι εγκαταστάσεις του σπιτιού ήταν προβληματικές χωρίς κανείς να προειδοποιήσει το άτυχο ζευγάρι. Είναι αδυνατό κορίτσι, είναι από τα σφακιά, από τον Καλλικράτη και ελπίζουμε και ευχόμαστε να βγει όλος αυτός ο δυναμισμός και σε όλο αυτό το δύσκολο που περνάει τώρα.